Last but not least, να καλέσουμε λοιπόν το πάνελ το οποίο θα κλείσει το Yes. Πού είναι? Πού είναι, βρε Γιώργο μου? Δεν είπες γρήγορα τα τελειώσουμε, γιατί θα κλείσουν τα Ποσειδόνια. Νομίζω ότι ο Γιώργος ο Ξηραδάκης, η Αθηναία η Κανελάτου, η Δωροθέα Ιωάννου, Κώστας Φραγκούλης, Κωστής Φραγκούλης και Κώστας Κόντες. Είναι κάποιες από τις εταιρείες που μας στηρίζουν χορηγικά για να γίνει σήμερα το Navigator, το Yes, συγγνώμη. Είναι το θέμα αυτό, όταν κάνεις πολλά τα μπερδεύεις καμιά φορά από τη χαρά. Εγώ θέλω λοιπόν να δώσω τα σκύπτρα στο Γιώργο, γιατί μπορεί να συνεχίσει το πάνελ και θα κλείσουμε βέβαια μαζί. Όσο μας αφήσουν τα Ποσειδόνια, κύριε Θέμη, λίγο θα καθυστερήσουμε ένα τέταρτο. Παρακαλώ παλαμάκια για το πάνελ μας. Ο κύριος Κόντες που είναι. Θα σας παρουσιάσω την κυρία Αθηνά Κανελάτου. Είναι Regional Director της MacGregor. Είναι η κυρία με το θαλασσί. Για όσους δεν βλέπουν, είναι η κυρία με το πολύ ωραίο μακρύ χιτό παντελόνι. Θα σας παρουσιάσω την κυρία Δωροθέα Ιωάννου, είναι Chief Commercial Officer της SCB Inc., Manager the American P&I Club. Μου έχουν πει να τα πω όπως τα διαβάζω, κυρία Ιωάννου. Είναι φίλη μου. Είναι η κυρία με αυτό το καταπληκτικό φούξι κόκκινο, κόκκινο χρώμα και τα παπούτσια τα ιδιαίτερα. Είναι η κυρία που έχει τα καλύτερα παπούτσια που κυκλώνουν στον Πειραιά ever. Θα σας παρουσιάσω τον κυβερνήτη του Propeller Club, αγαπητό μου φίλο Κώστα Κόντε, ο οποίος είναι General Manager στη V-Ships Greece LTD. Τον Κώστα τον βλέπαμε κάθε μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ παλιότερα. Πλέον τον έχουμε χάσει γιατί ταξιδεύει σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου όσο ανεβαίνει την ιεραρχία του και καλά κάνει και δεν τον βλέπουμε. Αλλά πάντα τον αγαπάμε και είμαστε πολύ τυχεροί που τον έχουμε μπροστά μας. Θα σας παρουσιάσω τον έτερο κυβερνήτη του Propeller Club, τον Κωστίτο Φραγκούλη, είναι CEO της Franmar Group, ο οποίος προβληματίζεται πάρα πολύ έντονα τι θα κάνει στα 15 του Ποσειδόνια, που θα είναι του χώρου του επόμενα, μετά από 2 χρόνια, θα μας τα πει. Και τέλος, φτάνω στο ασπρόμαυρο της υπόθεσης, τη ζέμπρα μας, την Wanda Κωστοπούλου, τη Managing Director της Arcas Ελλάς, η οποία είναι μια εξαιρετική κυρία με τρομερή δραστηριότητα σε όλη μας την, σε όλο στο φάσμα της ναυτιλίας. Ο σκοπός της δικιάς μου, που είναι οι μπάλες? Δεν έχουμε μπάλες? Δάσε τις μπάλες. Θέλω κάτι να τσακουμπούμε πάνω. Δεν μπορώ. Φέρτε μια κάρεκλα από εκεί πέρα. Ναι, το σκαμπό. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω ότι αυτές οι μπάλες εδώ είναι μπάλες που συνοδεύονται με ένα δώρο. Τι είναι αυτό το? Ναι. Όχι, εδώ δίπλα στην κύρια. Με ένα δώρο. Και συνήθως θα απευθύνεται όχι μόνο στους νέους, αλλά και στους παλιούς. Και όποιος παίρνει αυτή την μπάλα, θα παίρνει ένα μεγάλο βιβλίο. Από τα παιδιά εκεί. Ναι, αλλά εσείς μην κάθεστε έτσι ολόκληρο να σας πιάσω το κεφάλι. Μην ανησυχείτε. Και η μπάλα μπορεί να εξφερδονίζεται. Ας πούμε, να μπορεί να πάει εκεί πέρα έτσι. Όποιος την πιάσει, παίρνει ένα βιβλίο. Πάρε, να τι, αυτή την πέτυχα, εσύ που πήγες να φύγεις. Να, έλα εδώ γρήγορα να μας πεις, έλα εδώ. Πήγε να πάρεις το βιβλίο σου από εδώ. Και κάτσε κάτω, κάτσε, μη φύγεις. Λοιπόν, θα αρχίσω από το W, από τη Wanda. Λοιπόν, να σου πω, εγώ φαντάζομαι ότι εδώ μας βρέθηκαν, είχαμε κάνει πριν από 2 ώρες, περάσαμε περίπου 3/4 σε έναν κλειστό θάλαμο και οι 6 μας. Και βλέπαμε όλες τις selfie που έχουμε κάνει από τα Ποσειδόνια. Και προσπαθούσαμε να μαντέψουμε το μέλλον της ναυτιλίας, δηλαδή πώς όλοι που ήσασταν εδώ πέρα μέσα θα μετεξελιχθείτε, είτε θα πετύχετε, είτε θα μεγαλώσει η ναυτιλία, είτε θα μεγαλώσει, θα βγουν οι προσδοκίες, όλα αυτά.
Το μεγάλο στοίχημα με την ναυτιλία και το χαρακτηριστικό της είναι ότι είναι μια βιομηχανία η οποία κινείται. In principle κινείται, το πλοίο κινείται. Όλα κινούνται. Και κινείται πλέον, είδαμε στα φετινά Ποσειδόνια, το πόσο γρήγορα κινήθηκε η ελληνική ναυτιλία και έφερε τόσο γρήγορα, και αυτό το είδαμε φέτος γιατί ήταν πιο εύκολο να το δούμε, την τεχνολογία. Κάθε Ποσειδόνια υπάρχει το innovation. Κάθε χρόνο, κάθε Ποσειδόνια. Από το 1964 που αρχίσανε μέχρι σήμερα έχουμε πάντα innovation. Πάντα έχουμε την καινοτομία, πάντα έχουμε το ρίσκο και όλα αυτά. Φέτος τώρα για μας τους ηλεκτρονικούς ανθρώπους, του globalization, του digitalization και όλα αυτά, περπατούσαμε και τα βλέπαμε όλα δίπλα μας. Και αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό που μας έκανε όλους εντύπωση. Αλλά εγώ θα πάρω μια πρώτη γνώμη για το πώς βλέπετε τα πράγματα να τσουλάνε από εδώ και πέρα. Δεν θέλω prediction της αγορά. Θέλω η ελληνική ναυτιλία πού πάει, πώς πάμε δηλαδή, πώς πάει η ναυτιλία, πώς πάει ο κλάδος, πώς νιώθεις ότι θα πάει ο κλάδος. Σε αγώνει η ερώτηση να την αλλάξω. Για πες λίγο, πάρ' το αυτό. Να μιλήσουμε για την ναυτιλία για τους νέους ή να μιλήσουμε γενικά για την ναυτιλία. Για τους νέους και για σένα, πώς πάει για να ξέρω τι θα κάνουν. Γιατί άμα ακούσουν όλα μαύρα, έχει και αλλαγή πορείας. Όχι, έχω και πρώτα απ' όλα είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ ανάμεσα σε νέους και ένα τεράστιο ευχαριστώ που βρίσκεστε εδώ, αλλά και ένα τεράστιο μπράβο στην Ντανάη Μπεζεντάκου για αυτή την πρωτοβουλία του Yes Forum. Ονομάζομαι Κωστοπούλου Βάντα, είμαι διευθύνουσα σύμβουλος στην οικογενειακή. Τι σημαίνει αυτό? Στην οικογενειακή. Να βάλετε σε σωστή θέση να πήρε ωραία φωτογραφία. Μάλιστα, αλλά να τα κρύβετε κιόλας λίγο, έτσι. είμαι διευθύνουσα σύμβουλος στην οικογενειακή ναυτιλιακή επιχείρηση της Αρκάς Ελλάς, του ομίλου Αρκάς. Τι είναι η Αρκάς Ελλάς? Η Αρκάς Ελλάς είναι ένα ναυτιλιακό πρακτορείο που εκπροσωπεί ναυτιλιακές γραμμές που εκτελούν τακτικά δρομολόγια, τα γνωστά liner, με πλοία που μεταφέρουν εμπορευματική βότια, τα γνωστά container. Και εδώ θα κάνω μία παύση γιατί θέλω να σας πω κάτι προσωπικό. Δεν ήμουν παιδί της ναυτιλίας. Έχω σπουδάσει αρχιτεκτονικό φωτισμό στην Αμερική, όπου εργάστηκα αρκετά χρόνια στον τομέα αυτό, αλλά στο τέλος με κέρδισε ναυτιλία. Και με κέρδισε ναυτιλία γιατί η Ελλάδα είναι αναμφισβήτητα μια παγκόσμια δύναμη στον τομέα της ναυτιλίας. Παράλληλα, έλαβα πτυχίο στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, όπου εργάστηκα ενεργά όλα αυτά τα χρόνια στον τομέα αυτό, στην εταιρεία. Και η ναυτιλία, έχω να πω ότι είναι ένας πολυδιάστατος κλάδος που ζήτησε εργασίας, είναι τεράστιος και έχει χώρο για όλους. Δυστυχώς, οι νέοι τελειώνοντας τις ναυτιλιακές σπουδές γνωρίζουν μόνο για τους Έλληνες εφοπλιστές. Και αυτό τους μειώνει δυνατότητα έβρεσης εργασίας. Όμως, η ναυτιλία έχει πάρα πολλά παρακλάδια. Δεν είναι μόνο οι Έλληνες εφοπλιστές, είναι οι ναυτιλιακές γραμμές, τα ναυτιλιακά πρακτορία, οι νοβλομεσίτες, οι δικηγόροι, οι διαμετοφορικές εταιρείες. Γι' αυτό, σε όλους τους νέους εσάς που θέλετε να ακολουθήσετε το δρόμο της ναυτιλίας, θα σας συμβούλευα πρώτα να δείτε σε ποιο τομέα της ναυτιλίας θα θέλατε να ειδικευτείτε και μετά, αν πραγματικά αγαπάτε την ναυτιλία, να κάνετε κάποιες μεταπτυχιακές σπουδές. Γιατί ένα είναι το σίγουρο, ότι αν πραγματικά αγαπάς αυτό που κάνεις και όχι μόνο για οικονομικούς λόγους, θα πετύχεις το στόχο σου. Ναι, αλλά να σου πω, ευχαριστώ άρα πάρα πολύ. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είπες. Παλαμάκια παρακαλώ για την εισαγωγή. Μου αρέσει ο αυθορμητισμός σας. Πραγματικά σας λέω, με συγκινείτε. Έχει δώρο. Μπράβο, 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 μπράβο. Δεν χρειάζεται να σηκωθείς τώρα, κράτησέ το. Αλλά, δηλαδή, εσύ έκανες ένα κάλεσμα. Εσύ προσωπικά σε βαθμό 1 έως 10 είσαι αισιόδοξη για το μέλλον? Πάρα πολύ. Μπράβο. Στην Ελλάδα, 10. Ωραία. Κύριε Κόντε, εσείς έχετε χρηματίσει και δικός μας γκουρού, δηλαδή μας τα λέτε όλα πολύ ωραία και γνωρίζετε πολύ καλά. Μπορείτε να το δώσετε το δικό σας το στίγμα, για να πω κάτι χαρακτηριστικό για τον Κώστα τον Κόντε, παρόλο που είναι
Όχι παρόλο, είναι γιος πολύ γνωστού ναυτιλιακού στελέχους της ελληνικής και παγκόσμιας αγοράς, του Θοδωρή του Κόντε. Ο ίδιος τελευταίος είναι στην Ελλάδα. Έχει κάνει τη γύρα του και ο ίδιος και βασικά και τώρα που νομίζω ότι είναι στην Ελλάδα, δεν είναι στην Ελλάδα. Για πες μας, Κωστή. Ευχαριστώ, Γιώργο. Θεωρώ ότι ο κάθε νέος που θέλει να πετύχει, μπορεί να πετύχει. Όπως πολύ καλά είπες, ο πατέρας μου είναι ένας έλεγχος στην ναυτιλιακή κοινότητα, σε ένα ειδικό κομμάτι το οποίο ήταν με την κρουαζιέρα και ακόμα είναι ενεργός στέλεχος. Εγώ παρόλα αυτά αποφάσισα να ξεφύγω και να κάνω τη δικιά μου καριέρα. Οπότε το πρώτο πράγμα που κοίταξα είναι με το που τελείωσα ναυπηγός μηχανολόγος, έκανα μετά ένα δεύτερο μεταπτυχιακό σε οικονομικά, στο Γραμμένο, στο City University, και αποφάσισα να κάνω τη δική μου καριέρα χωρίς να γυρίσω στην Ελλάδα. Πήγα στο Μονακό, πήγα στη Σιγκαπούρη, πήγα στην Αγγλία, πήγα στην Ισπανία. Έμεινα 4 χρόνια, τελευταίο ταξίδι ήταν 4 χρόνια στη Μαδρίτη. Εκεί θεώρησα ότι έπρεπε να γυρίσω κάποια στιγμή στην Ελλάδα, γιατί η ελληνική ναυτιλία έχει αυτό που δεν το έχουν στο εξωτερικό και ήθελα να κυνηγήσω την καριέρα μου και να εδραιωθώ στην Ελλάδα. Γυρίζοντας πίσω στην Ελλάδα, ξεκίνησα από μια θέση σαν project manager, superintendent, παρακολουθούσα τα πλοία, κυρίως επιβατικά εκείνο το διάστημα, και επειδή μ' άρεσε αυτό που έκανα, επειδή είχα μέρα και επειδή το κυνηγούσα, επειδή έκανα το extra mile που λέμε και συζητάμε και το ξέρει η Αγγελική πολύ καλά. Κατάφερα και εντάξει, με τον χρόνο εξελίχθηκα μέσα σε μια πολυεθνική. Εγώ εργάζομαι αυτή τη στιγμή στο Big Group. Το Big Group είναι μια πολυεθνική με γραφεία στην Ελλάδα, τα οποία χρόνο με τον χρόνο μεγαλώνουν. Και θεωρώ ότι κάθε νέος που θέλει να πετύχει έχει την ευκαιρία του και μπορεί να πετύχει μέσα σε αυτό που κάνει. Θα έλεγα ότι η V-Group που εργάζεται ο Κώστας, είναι σαν μια εταιρεία που προσπαθεί να πουλήσει παγωτό στο Καναδά. Σωστό. Γιατί έρχεται και πουλάει management σε management μέσα στην καρδιά του managing. Σωστό. Και αυτό μέσα από αυτό. Αυτό μπορεί να το βάζει και σε διαφήμιση. Μέσα από αυτό καταλαβαίνεις ότι ξέρεις, η αγωνία, η κίνηση και το, ήταν κάτι το οποίο για μας τους νέους μας έκανε εξάρτητα. Εγώ να επισημάνω επίσης ότι εμείς πιστεύουμε πάρα πολύ στη νέα γενιά εδώ στην Ελλάδα και θα ήθελα να επισημάνω ότι ο μέσος όρος ηλικίας στο γραφείο μας είναι κοντά στα 40-41 έτη. Το οποίο θεωρώ ότι είναι η βάση για να έχουμε μια εξέλιξη και να συνεχίσει να υπάρχει ένα μέλλον στην εταιρεία. Εμείς είμαστε, πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει και η επόμενη γενιά που συνεχίζει στην εταιρεία. Και αυτό είναι η βάση μας για να μπορέσουμε να. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ καλό και ευχαριστούμε. Σε βαθμό αισιοδοξίας από το 1 στο 10, πώς είσαι για μπροστά? Εγώ θεωρώ ότι η Ελλάδα θα παραμείνει, είμαι με 10 για την νεολαία και που θα συνεχίσει την αυτοκίνηση. Πολύ ωραία. Οπότε χτυπάμε ξανά παλαμάκια. Όποιος δεν έχει πολλά μαλλιά μπορεί να κάνει και κεφαλιά. Τα πιάσατε και τα δύο. Μπράβο. Μπράβο, κοπελιά μου. Και μπράβο και κυρία μου, είσαι εκεί πέρα πίσω. Εμείς είμαστε team εδώ πέρα. Αυτό δεν παίζει, δεν μπαίνει δώρο. Αυτό είναι κλεμμένο. Θα πάω τώρα σε μία άλλη εξαιρετική κυρία. Είναι η αγαπημένη μου φίλη η Αθηνά, η οποία πήρε το Green Award, η McGregor, θα μας τα πει τώρα όλα ίδια, και γι' αυτό σήμερα μας ήρθε blue, γιατί είμαστε εδώ blue, πολύ blue. Είμαστε blue σήμερα με τη Δανάη, και παρόλο που η Δανάη δεν είναι καλά χτινισμένη για blue, ας πούμε, σήμερα θα την αλλάξουμε μετά. Αθηνά, τη δικιά σου σκοπιά. Ακούγομαι. Καταρχήν, είναι μια πολύ ωραία γιορτή και είναι μια χαρά που είστε όλοι εδώ. Ήθελα να πω ότι εργάζομαι πολλά χρόνια σε ένα πολυεθνικό οργανισμό, την McGregor. Ειδικεύεται στα συστήματα διαχείρισης και διακίνησης φορτίων στα πλοία. 1 στα 2 ποντοπόρα πλοία έχουν δικό μας εξοπλισμό. Είχα τη χαρά να βρεθώ στην εταιρεία ολοκληρώνοντας τις σπουδές μου στη διοίκηση επιχειρήσεων και στα οικονομικά
και υπηρέτησα την εταιρεία σε διάφορους ρόλους, όπως οικονομικός διευθυντής, εμπορικός διευθυντής και γενικός διευθυντής του Γραφείου της Ελλάδας. Ένα. Ναι. Μαέστρο. Συνεχίζω. Πρόσφατα ανέλαβα και την ευθύνη των 7 γραφείων που έχουμε στη Μεσόγειο. Όπως καταλάβατε, καθόμαστε στο εκτελεστικό απόσπασμα. Αυτή είναι λίγο πολύ η ζωή των service providers στη ναυτιλία. Η ερώτησή σας ήταν... Η ερώτησή μου είναι... Απευθύνεσαι στα νέα παιδιά πάνω σε αυτή τη βάση που κάνεις και ουσιαστικά η ερώτησή μου είναι αν είσαι αισιόδοξη για το μέλλον. Ναι, θεωρώ... Αρχίζω ότι... από την τελευταία ερώτηση στην αρχή, γιατί σωστά. Αυτό είναι τετριμένο, γι' αυτό σου λέω. Είμαι αισιόδοξη. Θα πάμε από το καλό στο καλύτερο. Η ελληνική ναυτιλία έχει πρωτιά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όσοι δραστηριοποιούμαστε και σε πολυεθνικό χώρο το καταλαβαίνουμε ακόμη περισσότερο. Άρα, ναι, 10 με τόνο. Για τους νέους ήθελα να θυμίσω τα λόγια του Επίκουρου ότι πες πρώτα στον εαυτό σου ποιος θέλεις να είσαι. Πιο δυνατά. Πες πρώτα στον εαυτό σου ποιος θέλεις να είσαι. Και κάνε τα πάντα σύμφωνα με αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Παλαμάκια, παρακαλώ. Αλλά πουλάω. Λοιπόν, θα πάμε σε μία άλλη προσωπικότητα του Propeller Club και της ελληνικής ναυτιλίας και καλό μου φίλο, τον Κωστή τον Φραγκούλη, ο οποίος Κωστής Φραγκούλης συνεχίζει και αυτός μία παράδοση οικογενειακή, έχοντας βάλει πλάτη και έχοντας δημιουργήσει ο ίδιος αυτό που λέμε ένα, εγώ του το είπα κάπου, το περιέγραφα, μου λέει τι κάνει ρε σε Φραγκούλης. Λέω έχει το Golden Hall, λέω, της ελληνικής ναυτιλίας. Για να δούμε τι κάνει ο κύριος Φραγκούλης και πώς μπορεί να μας μιλήσει και να μας μιλήσει και για το μέλλον. Ναι, ευχαριστώ Γιώργο. Καταρχήν θέλω να ξεκινήσω από το πόσο αισιόδοξο είμαι από το 1 μέχρι το 10 για την ελληνική ναυτιλία και θα πω 10 δαγκωτό. Κοιτούσα κάτι νούμερα πρόσφατα. Και όταν ξεκίνησα τη Φράνμαν το 1991, ο ελληνικός στόλος ήταν σε dead weight στα 92.000. Και σήμερα, το 2018, μετράει 342. Έχει τετραπλασιαστεί σε size. Όχι σε αριθμό πλέον, σε size. Και αυτό δείχνει, ας πούμε, πόσο μεγάλη είναι η ελληνική ναυτιλία και πόσο μέλλον έχει μπροστά της. Και είμαι σίγουρος ότι και τα επόμενα χρόνια θα πρωταγωνιστεί. Τώρα, όσον αφορά τις δικές μας δραστηριότητες, όπως είπες και εσύ, έχουμε μια πολυδιάστατη παρουσία, γιατί ουσιαστικά είμαστε αυτό που οι Ιαπωνέζοι ονομάζουν trading house. Δηλαδή, ακολουθούμε αυτό το one-stop shop philosophy, όπου μπορεί να έρθει ένας οπλιστής και να του παρέχουμε πάρα πολλές υπηρεσίες και προϊόντα. Έχουμε μια δραστηριότητα σε 17 χώρες. Κοντεύουμε τα 30 χρόνια. Φέτος είναι η 14η συμμετοχή στα Ποσειδόνια, τα οποία πραγματικά χαίρομαι, γιατί όλα αυτά τα χρόνια παρακολουθώ όλες τις μεγάλες εκθέσεις στον κόσμο, όπως είναι η SMM, όπως είναι η Marine Tech, όπως είναι η North Shipping στο Όσλο. Και αυτό που βλέπω είναι ότι τα Ποσειδόνια έχουν πια γίνει σίγουρα η νούμερο ένα έκθεση, γιατί δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε εδώ στο Metropolitan, το οποίο μεγαλώνει συνεχώς, γιατί τώρα έχει ξεπεράσει τις 2.000 εταιρείες που παρουσιάζουν εδώ τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους. Αλλά, χάσω τον λιμό μου τώρα, τι έλεγα. Είδες την Ιωάννη και χάθηκα. Ναι. Η Δωροθέα ή αυτή εδώ πέρα κάτι σου πέταξε. Τα Ποσειδόνια έχουν γίνει ένα πολύ σημαντικό hub για την παγκόσμια ναυτιλία, γιατί εδώ πέρα αυτές τις 2 εβδομάδες, γιατί δεν είναι μόνο η εβδομάδα της έκθεσης, είναι λίγες μέρες πριν, λίγες μέρες μετά. Και σε αυτό το διάστημα κάνουμε πράγματα, το networking που γίνεται δεν γίνεται πουθενά αλλού στον κόσμο, σε καμία άλλη έκθεση. Και αυτό είναι κάτι μοναδικό για την Ελλάδα και πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι για αυτήν την έκθεση. Από το 10 μέχρι το 1 για την αισιοδοξία. Το είπα στο ξεκίνημα. Δεν πέσω ξανά, πέσω δεν ξανά. Παλαμάκια παρακαλώ, παλαμάκια. Παλαμάκια παρακαλώ.
Αυτός ήταν ο τέταρτος, γι' αυτό πετάω τέσσερα. Λοιπόν, όσα έχουν ένα G, ναι, όσα έχουν, δεν έχουν G, δεν θα πάρουν δώρο. Να το ξέρετε. Ορίστε, όσα έχουν ένα G από το George και από το Global που είναι η Δανάη, θα πάρετε. Άμα δεν έχει το G, δεν θα πάρετε. G George, όπως έλεγε και χθες που είναι ο George. Έλα. Λοιπόν, ωραία, τι γίνεται, έσπασε το πόδι της, αυτή δεν πειράζει. Ιατρικό κέντρο 30% άμα πεις από το Navigator. Λοιπόν, down. Εάν το shipping είναι μια υπηρεσία που εξυπηρετεί τον πλανήτη, είναι ένα global industry, εγώ έχω δίπλα μου τη γυναίκα που είναι widely known στο globality. Έχω τη νούμερο ένα γυναίκα της ναυτιλίας για φέτος. Είναι η αγαπημένη μου φίλη η Δωροθέα Ιωάννου, η οποία είναι στο American Club, και για να μας πει η κυρία Δωροθέα. Ευχαριστώ, Γιώργο, και ευχαριστώ για την πρόσκληση σήμερα. Ελπίζω να μπορώ να τα πω ωραία στα ελληνικά. Ναι. Βάλω τα δυνατά μου. That's okay. Εντάξει, λίγο κάποιες λέξεις θα μετάξω. Θα προσπαθήσω όμως στα ελληνικά. Εντάξει, ξέρω ότι... We don't care about your boss, whether he understands or not. Έχει ένα αυτόματο, έτσι... translation, έτσι δεν είναι, μετάφραση. Θα διαβάζει όλα, θα βλέπει. Okay. Λοιπόν, εγώ λέω 10 και θα σας πω γιατί. Το American Club έχει γραφεία σε 7 πόλεις του κόσμου. Okay. Έχω δει shipping hubs σε όλες αυτές τις πόλεις. Το talent pool, πώς λέμε talent pool στα ελληνικά, πείτε μου. Okay. Λοιπόν, το talent pool που υπάρχει εδώ, δεν υπάρχει πουθενά. Το βλέπω ειδικά από τα νέα παιδιά, πραγματικά. Και εγώ εδώ θέλω παλαμάκια, πραγματικά, γιατί δυσκολευόμαστε. Το πλήθος ταλαντούχων. Το πλήθος ταλαντούχων. Δεν με έκανε τυχαία η κυρία Βομβολίνη, κριτή εκθέσεων. Μπράβο. Έτσι. Το πλήθος ταλαντούχων. Εμένα όμως μου αρέσει το talent pool. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, ναι, αυτό που βλέπω στην ναυτιλία είναι ότι σήμερα υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες από ό,τι υπήρχαν πριν 20 χρόνια που ξεκίνησα εγώ. Γιατί, για πολλούς λόγους. Ένας λόγος που πιστεύω ότι δεν θα αλλάξει και δεν μπορούμε να το αλλάξουμε, είναι ότι όσο συνεχίζουν κυβερνήσεις να επιβάλλουν καινούριους κανονισμούς και να επιβάλλουν greater regulation, more supervision, θα μας αναγκάσουν να ξοδεύουμε περισσότερα λεφτά και να προσλάβουμε περισσότερο κόσμο για να γνωρίζουν και να τα απεξέλθουν σε αυτά τα επίπεδα στο supervision και στο regulation. Αυτό είναι γεγονός, δεν μπορούμε. Είναι πραγματικά γεγονός. Εμείς τώρα αυτή τη στιγμή στο American Club ξοδεύουμε περισσότερα λεφτά από ό,τι παλιά σε αυτά τα θέματα και περισσότερα λεφτά πάνω σε αυτό παρά στο substantive, στην ουσιαστική τη δουλειά. Οπότε μπαίνουμε όπως μπαίνουν και GDPR, όπως μπαίνουν more IT security, όπως μπαίνουν economic supervision. Θα πρέπει να έχουμε ανθρώπους και από άλλους τομείς να μας βοηθήσουν να κάνουμε τη δουλειά όσον αφορά το corporate governance και γενικά να το απεξέλθουμε. So, δεν μπορεί. Τώρα είμαστε σε μια φάση που δεν είναι μόνο για ανθρώπους που γνωρίζουν τα ναυτιλία. Πρέπει να έχουμε ανθρώπους από όλους τους τομείς. Οπότε και είναι... It's irreversible. Sorry. Είναι κάτι που δεν γυρνάει πίσω. Right. Αυτό. Το είπα καλά. Yes. Yes. Thank you. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δωροθέα. Ταιριάζουμε, it's okay, ναι. Είσαστε τα δύο δέλτα, ρε παιδί μου, τι να σας κάνουμε. Είσαστε ωραία, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που είπες. Εγώ πάντως να σου είμαι ειλικρινής. Ναι. Αυτό που με απασχολεί πάντα μαζί σου είναι ότι ενώ έχεις πάρα πολύ ωραία bosses εκεί πέρα, δεν θα του μιλήσω ελληνικά, αγγλικά. Αγγλικά, I don't care. Είναι Έλληνας. Εάν δεν καταλαβαίνει, να φύγει. Λοιπόν, if you don't understand, you can go. Ναι. Ah, you got it, over there. Sorry. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει το γεγονός ότι σε αυτό μέσα στην εταιρεία που έχετε είσαστε πάρα πολλές γυναίκες. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Γιατί υπάρχει αυτό το 12. Discrimination. Α, ναι. Κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει καθόλου. Όχι, κυρίες μου, τώρα έφτασε η ώρα να υπάρχει ισότητα.
Όχι όπου θέλετε εσείς να λέτε έτσι. Όχι όπου θέλετε. Γιατί υπάρχουν εταιρείες, μου λένε, ξέρω καμιά φορά, γιατί είναι όλο αγόρια εκεί πέρα, όλο κορίτσια. Πώς έτυχε, φταίνουν τα αφεντικά σας ή εσύ το επέλεξες? Εγώ δεν έβαλα στόχο, δεν μπήκε στο μυαλό μου φίλο, το φίλο. Εμένα μου μπήκε στο μυαλό μου ποιος είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για τη δουλειά. Έτυχε να είναι γυναίκες. Ωραία, άρα δεν υπάρχει ένας πραγμός, δηλαδή, αν είναι γυναίκες ή άντρες ή οτιδήποτε. Ωραία. Και έχεις και μια φοβερή, πολύ μεγάλη αισιοδοξία για το μέλλον, σωστά? Ναι. Μπράβο. Μιλάμε για ένας leader της αγοράς, ο οποίος έχει κάποια αισιοδοξία. Λοιπόν, στην έτσι στο γύρισμα, μήπως σε κάποια νου ήρθε να πει κάτι ακόμη? Είδες που σε βρήκα εγώ? Έπρεπε να ρωτήσετε όμως σε ποιες θέσεις, σε υψηλές θέσεις ή χαμηλές θέσεις είναι οι γυναίκες? Γιατί σε υψηλές θέσεις δεν υπάρχουν γυναίκες τόσο πολύ. Εγώ θα. Okay, να μιλήσω πάνω σε αυτό, είναι σημαντικό. Γιατί σε χαμηλές θα συμφωνήσω μαζί σας. Ναι, αλλά τα μικρόφωνα δουλεύουν. Δουλεύουν. Λοιπόν, εγώ δεν θα μιλήσω μόνο για το ελληνικό γραφείο του American Club. Το American Club σε παγκόσμιο επίπεδο, τα μισά στελέχη είναι γυναίκες. Είμαστε 50-50 σε executives. Δεν μιλάω γενικά για staff, μιλάω για executives. Είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό δεν έγινε γιατί βάλαμε κάποιο που λέμε affirmative action στην επιλογή. Απλώς έγινε γιατί η εταιρεία έχει βάλει στόχο απλώς να κρίνει ικανότητες. Και στο ελληνικό γραφείο, εντάξει, εγώ είμαι διευθύντρια. Υποδιευθύντρια είναι η γυναίκα. Τρίτη σειρά είναι η γυναίκα. Και μετά έρχεται ο άντρας, στα 12. Okay. Sorry. Thank you for that. I've been waiting to say that. Έλα, παιδιά, πουλήσαμε σήμερα, πουλήσαμε. Λοιπόν, αυτό είναι φοβερό. Δεν μου λες Κωστή, και εσύ έχεις πολλές γυναίκες όμως. Αλλά έχεις και, είναι πόσο είναι το ποσόστο, θυμάσαι? Είναι 50-50, παρακαλώ, 50-50. Όχι, αυτό είναι κάτι που απασχολεί πάρα πολύ τα παιδιά και τους νέους που έρχονται. Έχω τη χαρά να αντιμετωπίζω, να μιλάω πάρα πολύ με νέους και ήμουνα και μπροστά. Μην μιλάτε εκεί πέρα, παρακαλώ. Προκολώ, μην μιλάτε. Πιάστο. Όχι, ναι, αλλά μιλάνε εκεί, οι οργανωτές μιλάνε. Δεν μπορεί να μας το κάνουν χάλια το μαγαζί. Θέλω να πω και κάτι άλλο που έχει σχέση με το talent pool και το ελληνικό. Σε κάθε γραφείο του American Club σε όλο τον κόσμο υπάρχουν Έλληνες. Ακούσατε? Πόσα είναι τα γραφεία? 7. Υπάρχουν 7 γραφεία. Αυτές είναι οι πληροφορίες που πρέπει να συλλέγετε. Υπάρχουν 7 γραφεία σε όλο τον κόσμο και όλα τα γραφεία σε όλα τα γραφεία υπάρχει κάποιος Έλληνας. Ναι. Εσείς πώς πάτε από γυναίκες και άντρες? Έχουμε ένα. Στο γραφείο της Ελλάδας θα έλεγα ότι είμαστε γύρω στο 40% και νομίζω ότι σαν διευθυντικά στελέχη μέσα. Το 40% τι είναι? Γυναίκες. Και εντάξει, το 60% είναι άντρες. Είμαστε διαχειριστές, πρέπει να έχουμε αρχιμηχανικά. Αρχιμηχανικοί, περισσότεροι, ξέρεις, που έρχονται από τα πλοία, οι περισσότεροι είναι άντρες. Παρ' όλα αυτά, στο τεχνικό θα έλεγα ότι σε ένα team 20 ατόμων, οι 7 είναι γυναίκες. Εντάξει, 6-7 είναι γυναίκες. Ναι, αυτό όμως να τονίσω κάτι με την ανοχή, γιατί εγώ δεν είμαι στο δικό στον κλάδο. Να τονίσω ότι πριν από 20 χρόνια ή 30 χρόνια, είχαμε το πολύ 3 γυναίκες στους 20, έτσι δεν είναι? Κάπου εκεί, και το οποίο αυτό εξελίσσεται. Αυτό το λέω γιατί, αν μου επιτρέπετε και θα το κρίνετε αυτό, αυτό το λέω γιατί μου λένε πολλές φορές καθηγητές των πανεπιστημίων, είτε του Αιγαίου, είτε του... Ρε, εσύ τελικά, λέει, πιο πολλές γυναίκες έχουμε που σπουδάζουν στο Maritime, στο Ναυτιλιακά. Και όμως υπάρχουν δουλειές και για γυναίκες και για άντρες, και παρακαλώ, αν μη τι άλλο, σε αυτούς τους νέους που ακούνε εδώ ή στους γονείς που είναι εδώ πέρα που θα μιλήσουν στα παιδιά τους και αυτά, δεν είναι ένα θέμα που ανδροκρατείται η αγορά. Μπορεί σε κάποια στοιχεία, όπως μας είπε ο κύριος Κόντες, να ανδροκρατείται το τεχνικό κομμάτι, οτιδήποτε, το πιο δύσκολο, αν θέλετε, να είναι ακόμα, να ανδροκρατείται σε έναν βαθμό, αλλά υπάρχουν και άλλα στοιχεία των services που γυναικοκρατούνται και δεν είναι αυτό. Έτσι δεν είναι, Κωστή? Συμφωνείς, Αθηνά? Ναι. Φώναξε λίγο, ρε, κοντά. Συμφωνώ, δεν θέλω να μιλήσω. Λοιπόν, μιλάει. Ωραία.
Συμφωνώ. Για τους νέους ήθελα να πω να διατηρήσετε το παιδί μέσα σας, την περιέργεια, να αντιλαμβάνεστε κάθε μέρα ότι τα όρια σας είναι μεταβλητά και κάπως έτσι θα πάτε όλοι πολύ καλά. Σε σχέση με τις γυναίκες, εμείς είμαστε καλό παιδί να είναι και γερό και ό,τι να είναι. Στο γραφείο είμαστε 50-50. Θεωρώ ότι ο περιορισμός που βάζουμε ο καθένας στο μυαλό μας είναι αυτός που τελικά μας δημιουργεί το πρόβλημα στη ζωή. Και σε ό,τι έχουμε στο μυαλό μας και κάνουμε focus, αυτό τελικά μας κυβερνά. Μάλιστα. Ναι, Κωστή. Μιλάμε εδώ με τους νέους και επειδή το θέμα είναι Yes to Shipping Forum και μιλάμε για την ναυτιλία, να πούμε εδώ πέρα, γιατί και οι τέσσερις εδώ πέρα από τους πέντε, είμαστε από το χώρο της παραναυτιλίας. Οπότε να πούμε εδώ πέρα ότι είναι μια τεράστια αγορά, δεν είναι μόνο αυτή της ναυτιλίας, δεν είναι μόνο οι 650 εταιρείες ναυτιλιακές που είναι στην Αθήνα, στον Πειραιά, στην Γλυφάδα κλπ. Είναι η υπόλοιπη πολύ μεγάλη αγορά που είναι ανοιχτή για σας, με πολλές διαφορετικές ειδικότητες, που είναι της παραναυτιλίας. Δηλαδή όλο αυτό το industry, το para-industry που κάνει support την ναυτιλία. Άμα μιλήσει πιο κοντά στο μικρόφωνο, θα είναι πιο ευγενικό για τους άλλους. Κι εγώ θα ήθελα να αναφέρω ότι πολλά παιδιά δεν γνωρίζουν αυτό που είπα κιόλας, ότι και που μπορεί να βρεθεί τρόπος να μάθουν. Δεν γνωρίζουν γιατί και τα ίδια πανεπιστήμια πολλές φορές τους μαθαίνουν μόνο για τους Έλληνες εφοπλιστές και την, και την πλειοκτησία. Έτσι. Εγώ και να μαλώσετε ποιος θα μιλήσει, με χαροποιεί. Εγώ πουλάω. Άμα μιλάτε πιο δυνατά. Το V Group αποφάσισε πριν 5 χρόνια να ξεκινήσει ένα Global Graduate Program, το οποίο απευθύνθηκε σε πολλά πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο, ακόμα και σε ελληνικά πανεπιστήμια. Οι applicants που πήγαν σε αυτό το Graduate Program ήταν πάνω από 3,5 με 4.000, από τα οποία 400 ήταν Ελληνόπουλα. Σε αυτά διαλέξανε τελικά 60 μέσα στο πρόγραμμα και μέσα από τα 60 οι Έλληνες που προχωρήσανε ήταν κοντά στους 15 με 20. Εντάξει, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μια χώρα σαν την Ελλάδα, σε ένα παγκόσμιο τέτοιο οργανισμό, να μπαίνουν και να έχουν να προωθούνται μέσα σε τέτοια προγράμματα εταιριών στα δικά μας. Έτσι. Και ζήσανε στη Σιγκαπούρη, ζήσανε στην Ινδία, περάσανε σε όλα τα γραφεία μας από τον κόσμο. Ναι. Εγώ θέλω να το δούμε λίγο από τη δικιά μας τη μεριά των services. Όλοι είμαστε στο service. Και εσείς πιο πολύ μιλάτε, εγώ θα κάνω ένα summary, αν και εφόσον χρειαστεί. Έχω και τον τουρίστα εδώ που μπορεί να πει καμιά κουβέντα, που ήρθε τώρα έτσι εδώ πέρα, νομίζω ότι είναι εδώ, ήρθε σε beach, ήρθε σε ακτήρ. Έφυγε από τις Πέτσες. Καλά που δεν σταμάτησε ο Βόκος εκεί πέρα στην είσοδο. Σου λέω εγώ εκεί πέρα. Πού πάτε κύριε, θα σου πει. Εδώ δεν είναι. Λοιπόν, σε άφησε να πεις. Λοιπόν, μιλάω για τον κύριο Μανώλη Βορδόνη που έχει έρθει εδώ πέρα να μας θυμίσει και τη Δανάη και όλο εδώ το πάνελ. Λοιπόν, τα Ποσειδόνια 2018 είναι η απόδειξη της εξέλιξης της ναυτιλίας, από ό,τι είπαμε. Έχουμε φοβερές καινοτομίες. Έχουμε κάτι άλλο τρομερό που συμβαίνει στην παγκόσμια ναυτιλία. Αλλάζουνε, όπως αλλάζανε πάντα στο παρελθόν, οι ιδιότητες των ανθρώπων και η εκπαίδευση, αλλά και οι ιδιότητες των ανθρώπων, των επαγγελματιών που θα μπουν μέσα στον χώρο της ναυτιλίας. Έχουμε καινούργιες ειδικότητες, ας πούμε ένα παράδειγμα, για την ασφάλεια που είχαμε με, τους, πώς θα λέμε, με το θέμα που γινόταν η Σομαλία και τα λοιπά, με την πειρατεία. Έχουμε το cyber attack, έχουμε την εφαρμογή πλέον άλλων κανόνων όσον αφορά την διαχείριση των πληροφοριών που έχουμε. Αυτή όλη η αλλαγή που γίνεται, πόσο επηρεάζει την αγορά εργασίας ή μάλλον πόσο επηρεάζει το personnel department, δηλαδή την αναγκαιότητα να πάρετε άλλες ειδικότητες μέσα στις εταιρείες σας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, θέλω από όλους σας μια τοποθέτηση. Είναι λίγο. Πιστεύω ότι πριν το είπα, ότι αυτό έχει δημιουργήσει τώρα
μια καινούρια πηγή από ευκαιρίες στην ναυτιλία. Γιατί αναγκαστικά όλες οι υπηρεσίες... Συγκεκριμένα εσείς τώρα στο κλαμπ, τι ειδικότητα μπορεί να... που δεν την είχατε πριν από 10 χρόνια, την έχετε τώρα. Μη μου πεις το IT department. Υπάρχει είναι κάτι. Όμως και αυτό μεγαλώνει. Μα αυτό είναι, ναι, αλλά το είχες και πριν από 10 χρόνια. Τώρα, τώρα έχουμε compliance departments που πρέπει να αυτό, είναι παραπάνω. Αυτό πες, αυτό πρέπει να μάθουμε. Και auditing και actuaries. Όλα αυτά δημιουργούνται θέσεις στην εταιρεία μας. Εμείς άρα, money μου είπες, money είναι όχι λεφτά, money είναι γρήγορα, έτσι. Ναι, γρήγορα. Να το μπερδέψουμε, γιατί εσύ τα μπερδεύεις λίγο αυτά και μπορεί να μου ζητήσεις και τίποτα. IT compliance and actuaries που έχει να κάνει τότε with accounting, economics, πληροφορική και legal. Και νομικό. Legal, yeah. Αυτές είναι οι ειδικότητες που μόνο από μεριάς ενός P&I Club υπόθηκαν ότι χρειάζονται. Και κάτι άλλο. Και social media experts. Okay, it's true. Συμφωνείτε, yeah. Κύριε Μαματσούρη. Yeah. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Yeah. Εσύ, Αθηνά, τι λες γι' αυτό? Φυσικά, οι ίδιες ειδικότητες είναι και σε εμάς. Η πληροφορική είναι πια πολύ σημαντική. Αναπτύσσουμε virtual reality training. Είμαστε στα project για το αυτόνομο πλοίο. Άρα, σε παγκόσμιο επίπεδο δίνουμε focus αυτό. Πέραν αυτού, θέλω να τονίσω την προσαρμοστικότητα και την ανάγκη για soft skills και διαχείριση κρίσεων και διαχείριση της αλλαγής, που είναι συνεχής. Γεννιόμαστε με το IQ, αλλά πρέπει να εξελίξουμε τη συναισθηματική μας νοημοσύνη και τελευταία και την νοημοσύνη της κουλτούρας. Το μέλλον έχει συνέργειες, έχει με πολιτισμικές ομάδες. Η διαφορετικότητα στις ομάδες είναι πολύ σημαντικό, άρα το mindset είναι το πιο σημαντικό που πρέπει πια να δρομολογείται και να προσαρμόζεται. Εγώ θα συμφωνήσω για το IT να ένα βασικό κομμάτι που χρειάζεται πλέον να είναι και site μέσα στο γραφείο, που κάποτε στην ναυτιλία δεν χρειαζόταν να έχεις inside IT, τώρα είναι must. Και ένα μεγάλο κομμάτι πια είναι το marketing. Κάποτε η ναυτιλία δεν χρειαζόταν να διαφημίζεται, δεν χρειαζόταν στα social media. Τώρα οι εταιρείες πρέπει να είναι πλέον in σε όλα αυτά. Okay. Άρα... Είδατε πόσα καινούργια, νομίζω ότι είναι εύστοχη ερώτησή μου, κυρία Πεζεντάκου, έτσι δεν ήταν, εύστοχη ερώτησή μου. Ακόμα, συγγνώμη, και το GDPR που είναι ένα καινούριο process. Μπράβο, που ναι. Έτυχε τώρα να κάνω βόλτα στα περίπτερα και είδε ότι υπάρχει εταιρεία που ασχολείται καθαρά... Εταιρείες που ασχολούνται καθαρά για ναυτιλία στο GDPR. Άρα υπάρχει και εξειδίκευση πάνω σε αυτό. Όπως είπες και εσύ πριν, ανέφερε στο Maritime Security, και εμείς το 2010... Το 2010, όταν είδαμε το πρόβλημα που υπήρχε με την πειρατεία στην Ανατολική Αφρική, δημιουργήσαμε ένα τμήμα καινούριο στην εταιρεία, το οποίο ασχολήθηκε με το Maritime Security. Ένα τμήμα με 10 άτομα, το οποίο δεν υπήρχε παλιά και δημιούργησε 10 νέες θέσεις εργασίας. Π.χ. τώρα οι νέοι κανονισμοί με το Greener Shipping, τα Scrubbers, τα Water Ballast. Όλα αυτά είναι νέα πράγματα, νέα συστήματα τα οποία δεν υπήρχαν παλιότερα, τα οποία και αυτά δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, ένα specialization το οποίο δεν υπήρχε. Και κάθε τι τέτοιο μπορεί και να δημιουργεί θέση, αλλά μπορεί και να αφαιρεί θέση. Ναι, θέλω να πω και κάτι άλλο που ξεχνάμε μερικές φορές. Κάτι άλλο που ξεχνάμε. Όλες αυτές τις θέσεις, όλες αυτές τις ειδικότητες δημιουργούνται και την ανάγκη να έχουμε και administrative support. Και δεν πρέπει να υποτιμήσουμε το administrative support. Εγώ δεν θα μπορούσα να κάνω τη δουλειά μου όπως την κάνω, ούτε η ομάδα να την κάνει, αν δεν είχαμε πάρα πολύ γερή και καλή administrative support. Διοικητικό προσωπικό, για αυτούς που δεν το πιάνουν ακόμα τη δομή. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κώστα, επειδή εσείς και στην εταιρεία και όλα αυτά, έχετε και μανατζάρετε και πολλές φορές και πλοία, για να μην κουράσω τους φωτογράφους, ήρθα και από εδώ. Έχετε και πλοία πασατζέρικα. Ναι, σωστά. Και κουρασγέρικα. Σωστά. Εκεί δίνονται καινούργιες δυνατότητες στο management αυτό το ρητόρ, καινούργια επαγγέλματα. Νομίζω ότι η τροφοδοσία... Παρακαλώ, μην μιλάτε εσείς εδώ πέρα. Η τροφοδοσία και το hospitality που είναι ειδικό για τα επιβατικά τα πλοία, νομίζω ότι έχει δείξει... Είναι διαφορετικό το hospitality και η τροφοδοσία σε ένα ξενοδοχείο Ασόρ με ένα ξενοδοχείο Έμπλο. Εμείς τι έχουμε κάνει, έχουμε καταφέρει και έχουμε πάρει κόσμο
που δούλευε σε ξενοδοχεία, τους εκπαιδεύουμε και τους βάζουμε, δουλεύουν, εργάζονται για μας για στα επιβατικά πλοία και τρέχουν το ξενοδοχειακό κομμάτι. Και όταν λέω ξενοδοχειακό, είναι όχι μόνο τροφοδοσία, μπορεί να είναι τα καζίνο πάνω στο πλοίο, είναι το σπα, μπορεί να είναι όλα τα σέρβις που έχεις σε ένα ξενοδοχείο, τα έχεις πάνω σε ένα κρουαζιέρο πλοίο. Οπότε ναι. Θέλεις εκπαίδευση, γιατί πρέπει να έχουν και μια ναυτική κατάρτιση, γιατί πάνω σε πλοίο βρίσκεσαι οπωσδήποτε, παρόλο που τρέχεις κάτι διαφορετικό. Οπότε χρειάζεσαι και έχουμε επενδύσει σε αυτή την επένδυση. Μου πέταξες την μπάλα για μια πολύ σπουδαία λέξη. Πού πας? Όχι, τελειώνουμε, θα τελειώσω. Εκπαίδευση. Εκπαιδεύετε το προσωπικό σας? Θα το καταφέρω. Ναι, είναι δύο. Τέσσερα λεπτά. Τώρα. Στέλνουμε κόσμο σε σεμινάρια και σε εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά πολύ πιο σημαντικό είναι στο να γίνεται μια εκπαίδευση μέσα στο γραφείο, να γίνεται ένα σωστό shadowing, το λέμε. Δηλαδή, ένας νέος να κάθεται δίπλα σε ένας πιο έμπειρος, τέλος πάντων, άνθρωπος μέσα στο γραφείο, για να μάθει στην πραγματικότητα πώς γίνεται η δουλειά. I think that's the best training. Μπορώ. Ναι. Και εμείς εκπαιδεύουμε τον κόσμο μας, αλλά θέλω να πω ότι... Το μπλε! Εκπαιδεύουμε και εμείς τον κόσμο μας με διάφορα μέσα και σύγχρονους τρόπους. Θέλω να πω όμως ότι δεν αρκεί να πούμε ότι οι εταιρείες πρέπει να εκπαιδεύουν τον κόσμο. Πρέπει ο καθένας μας να έχει αυτή την αναζήτηση και την ανάγκη να εξελίσσεται και να βελτιώνεται. Πρόσφατα τελείωσα ένα τελευταίο μεταπτυχιακό. Καλά, αυτό το δέχομαι. Εσύ όμως, θα έλεγα... Επειδή μου ήταν κάτι που ήρθε από μέσα σου και ήθελες να κάνεις ένα επίσης μεταπτυχιακό που μπορεί να είναι το 15ο μεταπτυχιακό. Εμένα με απασχολεί ότι για το κατά πόσο η εταιρεία η ίδια επενδύει στην εκπαίδευση. Ναι, φυσικά επενδύουμε, γιατί ο ανθρώπινος παράγοντας είναι η ψυχή της εταιρείας. Εύαντα. Δεν θα με πεις μαυρόσπι, όχι. Άμα έχεις ήχο, όχι. Και δεν θα σε έλεγα ποτέ μαυρόσπι, θα σε έλεγα ζέμπρα. Α, και θέλω τον κύριο Μπέζ μετά να το πείτε όμως. Ο κύριος είναι Μπέζ. Να υπάρχει ισότιμα. Θα το πω, ναι. Ισοτιμία. Λοιπόν, εννοείται εκπαιδεύουμε το προσωπικό και δεν τον εκπαιδεύουμε μόνο σε επίπεδο ναυτιλιακό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας και γι' αυτό το υπολογίζουμε κάθε χρόνο στο budget της εταιρείας. Να εκπαιδεύεται σε πολλά κομμάτια, όπως είναι κομμάτια coaching. Πρόσφατα κάποιοι σε επίπεδα manager κάναν NLP. Ακόμα για stress είχαν σήμερα στο γραφείο Stress Mindfulness. Οπότε όλα αυτά είναι σίγουρα στην εταιρεία... Ναι, το οποίο ουσιαστικά, κάνοντας όλη αυτή, θα συνεχίσετε κύριε, εσύ θα συνεχίσετε, γιατί ο Κώστας το άρχισε, το οποίο αυτό ουσιαστικά πρέπει να ξέρετε οι νέοι που μπαίνετε μέσα σε έναν οργανισμό, η εσωτερική εκπαίδευση που είναι ongoing, συνεχιζόμενη, προσθέτει value στο ίδιο το στέλεχος. Από εκεί και ύστερα, αν θέλει να πάρει και άλλη εκπαίδευση από μόνος του, μπορεί να την πάρει. Αλλά ουσιαστικά πλέον όλες οι ναυτιλιακές εταιρείες που υπάρχουν και κυρίως οι εταιρείες των services λόγω του ανταγωνισμού, να πω εγώ για το δικό μου τον κλάδο, αν μου επιτρέπετε, κυρίως όσον αφορά το χρηματοοικονομικό, έχουμε εδώ και τον κύριο Κωνσταντίνο από το Ιμουρ Στίβενς και μπορεί να το επιβεβαιώσει αν δεν συμφωνεί να το πει. Αλλά όλος αυτός ο κλάδος, ο χρηματοδοτικός, ο χρηματοοικονομικός. Και αυτός όλος συνέχεια εκπαιδεύει και θέλει συνέχεια καινούριους και καινούριους ανθρώπους για να μπορέσουν να βρίσκουν, για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τους καραβοκύριδες που επενδύουν τα λεφτά τους και που παίρνουν όλα τα ρίσκα και με τους οποίους είναι και κύριοι πελάτες. Κωστή, εσύ πρέπει να έχεις ένα μεγάλο θέμα με το quality. Θέμα εννοώ όσον αφορά την εκπαίδευση και όλο αυτό, σωστά. Και το communication. Εγώ γενικά πιστεύω πάρα πολύ στο NLP και στο life και business coaching. Γιατί το προσωπικό, η εταιρεία είναι μια ομάδα η οποία πρέπει να είναι πάντα εκτός από εκπαιδευμένη και προπονημένη. Και όπως λέει ένας μεγάλος life και business coach, ο Tony Robbins, ό,τι κάνουμε στη ζωή μας και στη δουλειά μας είναι 20% skills και 80% psychology. Οπότε πρέπει να είναι πάντα δυνατοί όλοι, έτοιμοι και έτοιμοι πολέμοι. Άρα εμείς καλά τα πάμε. Ξεκινάμε με το 80% και μετά ψάχνουμε το υπόλοιπο 20%, έτσι. Εσύ είπας 110%. Εγώ πάω στο psychology, είναι στο 110%. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επειδή πρέπει να κλείνουμε, παρακαλώ...
Δεν θα φύγετε ακόμα. Να πάρουμε καμία ερώτηση. Θέλει κάποιος που τον καίει ή όχι? Θέλει κάποιος να ρωτήσει που τον καίει, που... Αυτός που πρέπει να μιλήσει πρέπει να είναι μόνο νέος. Δηλαδή, ή ο Μανώλης ή κάποιος νέος. Ο Άλεξ δεν είναι νέος. Θα σας πω... Κάνει γρήγορα. Ο Άλεξ κάτι θέλει να πει. Αυτό λέω. Είναι και ο Μανώλης δίπλα του. Ο Μανώλης σίγουρα μην λέγει. Κάτι θα πει. Ο Μανώλης σκέπτεται να γίνει και αυτός εκπαιδευτικός όπως και εγώ. Καλά, και εσύ είσαι ένα πάντα εκπαιδευτικός. Το θέμα είναι ότι ένας χώρος που πραγματικά υπάρχει ανάγκη είναι ο χώρος της εκπαίδευσης. Και μιλάω της ανώτατης εκπαίδευσης. Είναι τραγικό το ότι δεν μπορούμε να βρούμε, μιλάω στα ευρωπαϊκά και στα αμερικά πανεπιστήμια, δεν μπορούμε να βρούμε ανθρώπους να διδάξουν πράγματα που αφορούν την ναυτιλία. Και τραγική έλλειψη του ανθρώπινου δυναμικού. Θα το καλύψουμε και αυτό, αλλά πρέπει. Αυτό θα μπορούσε να γίνει όμως. Θα μπορούσε και είναι μια πρόταση του συνεδρίου αυτό και να το ακούνε. Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Συμφωνώ. Θα μπορούσαν να γίνουν μετεκπαιδευτικά κέντρα ανθρώπων που ξέρουν να διδάσκουν πάνω σε επίπεδα ναυτιλιακά. Και αυτό βγάλετε και κάνα conclusion, γιατί δεν είμαστε μόνο για να πετάμε μπάλες εδώ πέρα μέσα. Καταρχήν έχουμε πει για το εκπαιδευτικό πλοίο με τον κύριο Προκοπίου. Είπαμε για το ΓΕΣ στα σχολεία. Είπαμε. Εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα, γιατί πρέπει να κλείσουμε τα Ποσειδόνια, πρέπει να πάω λέει και προς τα εκεί, γιατί πρέπει να τελειώσουν τα Ποσειδόνια, δεν θα φύγετε όμως παρακαλώ, για να βγάλουμε τη selfie και να είμαστε όλοι μαζί, γιατί πρέπει να τελειώσουμε τα Ποσειδόνια, είσαστε μέρος των 50 Ποσειδονίων. Οπότε αυτό γράφουμε όλη ιστορία. Δεν ξέρω που είναι ο Θέμης και ο Θοδωρής Βόκος, κάπου εδώ θα είναι, θα τους φωνάξουμε για να έρθουν. Εγώ θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω όλους σας. Δωροθέα, Αθηνά, μην φύγετε, θα κάτσετε εδώ μαζί μας για να βγάλουμε όλη φωτογραφία. Δωροθέα, Αθηνά, Βάντα, Κώστα, Κωστή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο, στο τέλος, ένα λεπτό θα σε ευχαριστήσω.